μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βία των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε! 22 Οκτωβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου και εις Αποστόλου Αβερκίου, Επισκόπου Ιεραπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Ηρακλείου, Άνης και Ελισάβετ, Θεοδότης και Γλυκερίας, και του Αγίου Μάρτυρου Ζαχαρίου και των Οσίων Ρούφου και Λότ. Στην επί του όρους ομιλία του ο Χριστός μίλησε πολύ κολακευτικά, θα τολμούσαμε να πούμε, για τους πιστούς του. Τους είπε πως είναι φως και μάλιστα του κόσμου. «Εμείς εστέ το φως του κόσμου», που σημαίνει πως η φωτεινότητα του καθενός έχει σχέση και με τους γύρω. Γιατί πραγματικά το φως είναι φως για όλους, δηλαδή δεν είναι αθέατο ούτε μπορεί να κρυφτεί. Ούτε ο ήλιος συστέλει τις ακτίνες του, ούτε το κερί σταματάει να καίει. Φέγγει μέχρι τέλους. Τέτοιο φως είναι ο χριστιανός. Από τη στιγμή που βάλει στην καρδιά του τον Χριστό, το φως του κόσμου, γίνεται και αυτός φως του κόσμου με σχετική βεβαίως έννοια. Φως περίβλεπτο. Φως που δεν μπορεί να μένει αθέατο, αλλά φως που θα εκδαπανάται φωτίζοντας τους γύρω. Είναι επιταγή του Χριστού που μας δίνει και τον τρόπο το πώς να λάμπουμε. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Δηλαδή, έτσι ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, ώστε να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα σας. Όχι επιδεικτικά μπροστά στους άλλους, αλλά αγιαστικά, χάριν των άλλων, για να δοξάζετε το όνομα του Θεού. Το φως της πίστεως και οι αλήθειες του Ευαγγελίου είναι για όλους όσους έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας. Αλλά για να μην μένουμε στην κολακευτική τιμή του Λόγου του Χριστού, πρέπει να προσέξουμε και την ευθύνη, που συνίσταται στο ότι το φως μας πρέπει να λάμπει μέσα από τα έργα μας. Πρέπει οι άνθρωποι να βλέπουν το δυναμικό περιεχόμενο του Ευαγγελίου και στην ζωή μας για να δοξάζουν το όνομα του Θεού. Έτσι το φως που θα γίνεται αγιότητα βίου δεν θα είναι κρυμμένο και στατικό, αλλά θα γίνεται γνωστό και δραστικό μέσα από τα θαυμαστά έργα της πίστεως και της μέχρι θυσίας αγάπης. Όχι για την προσωπική μας προβολή, αλλά για την δόξα του Θεού που είναι η πηγή κάθε καλού. Όσοι και αν είναι η λάμψη των έργων του χριστιανού, δεν πρέπει να πέσει στον πειρασμό της αυτοπροβολής, υποκλέπτοντας την δόξα που ανήκει στον Θεό. Πρέπει με κάθε τρόπο να φυλάγεται από την επικίνδυνη περιπέτεια των επένων των ανθρώπων, στοχεύοντας την αμοιβή του ουρανού. Την αλήθεια αυτή την έκαμαν πράξη οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όλη τους η ζωή χωρούσε μέσα στην διατύπωση του Αποστόλου Πέτρου. Ή της λαλή ως λόγια Θεού, ή της διακονή ως εξισχύος εις χορηγεί ο Θεός, ή να εν πάση δοξάζεται ο Θεός δια Ιησού Χριστού. Αυτό το μήνυμα αφήνει και η ζωή του Αγίου Αβερκίου, τον οποίον τιμούμε σήμερα. Thank you.
Ο Άγιος Αβέρκιος έζησε στους χρόνους του αυτοκράτορος Μάρκου Αντωνίνου, ο οποίος βασίλευσε από το 161 έως το 180 μετά Χριστόν και του αδελφού του Λευκίου. Τον Άγιό μας τον γνωρίζουμε στο συναξάρι του μόνο ως αρχιερέα στην Ιεράπολη της Φρυγίας Σαλουταρίας. Η Φρυγία περιελάμβανε το μεσόγειο τμήμα της Μικράς Ασίας που ονομαζόταν Μεγάλη Φρυγία και την περιοχή στα νότια του Ελισπόντου η οποία λεγόταν Μικρά Φρυγία. Στην εποχή του Ιουστινιανού η Μεγάλη Φρυγία ήταν διηρημένη σε δύο επαρχίες, την Φρυγία Σαλουταρία με πρωτεύουσα τα Σύναδα και την Φρυγία Καπατιανή με πρωτεύουσα την Λαοδίκεια. Σήμερα ολόκληρη η αρχαία Φρυγία αποτελεί τμήμα του τουρκικού κράτους και αντιστοιχεί στις διοικητικές περιφέρειες Προύσης, Αγκύρας και Σμύρνης. Η Ιεράπολης ήταν ονομαστή πόλη της Μεγάλης Φρυγίας, χτισμένη στη συμβολή του Λύκου ποταμού στον Μέανδρο, 10 χιλιόμετρα βορείως της Λαοδικίας. Στην Ιεράπολη δίδαξε και ο Απόστολος Επαφράς, όπως μαθαίνουμε από μνήμα του Αποστόλου Παύλου στην προς Κολασαΐς επιστολή του. Σε αυτήν την πόλη ανέδειξαν τον Αβέρκιο στο αξίωμα της αρχιεροσύνης οι παρακλήσεις των χριστιανών. Η αρχιερατεία του άφησε, θα λέγαμε, εποχή στην Ιεράπολη, αλλά και σε άλλες πόλεις και περιοχές, και για τα θαυμαστά γεγονότα που την συνόδευσαν, αλλά και για την προσωπικότητα του Αγίου. Ο Αβέρκιος διακρίθηκε ιδιαιτέρως ως διδάσκαλος και κήρυξ των θείων αληθιών. Έχοντας και συνήγορο την άμεμπτη πολιτεία του, δίδασκε με τέτοια δύναμη λόγου που πλούσια πάντα καρποφορία έστεφε την διδασκαλία του. Το αξίωμα του αρχιερέως ούτε τον έφθυρε ούτε τον ζήλο του ελάττωσε. Είχε μάλιστα την γνώμη πως ο επίσκοπος πρέπει να βρίσκεται ψηλότερα από τον λαό του, όχι μόνο λόγο αλλά και έργο, και ότι αυτό κατορθώνεται με ταπεινή διακονία, γιατί τότε κανείς είναι μεγάλος όταν διακονεί. Αυτή η πεποίθησή του στάθηκε γνώμονα σε όλη του τη ζωή. Εκτιμώντας βαθιά την δύναμη του Θείου Λόγου, οργάνωσε ένα εκλεκτό επιτελείο συνεργατών στο έργο του κηρύγματος για να πληθύνεται και οι γνώσεις, όπως έλεγε, και σε καιρούς που η ιδωλολατρία διατηρούσε όλη της την θεαματική επιβλητικότητα, με στήριγμα την αυτοκρατορική εξουσία, ο Αβέρκιος κήρυτε με παρησία. Έτσι στήριζε τους χριστιανούς, αλλά και μεγάλωνε το ποίμνιό του με την προσέλευση ιδωλολατρών, τους οποίους ήλκυε η σαγήνη του λόγου του, μα και τα θαύματά του. Γιατί με την δύναμη της προσευχής του, ο Θεός τον αξίωσε πολλά θαύματα να επιτελέσει. Θαύματα που και οι ιδωλολάτρε και διώκτε κάτω από την εντύπωσή τους, ομολογούσαν πως ένας είναι ο αληθινός Θεός, αυτός που κηρύττει ο Αβέρκιος. Και όταν κάποτε θεράπευσε τρεις δαιμονιζομένους νέους σε δημόσιο χώρο, αποδιώκοντας τα δαιμόνια που παρακαλούσαν τον Άγιο να μην τα βασανίσει, τότε πλήθος πολλοί ιδωλολατρών ζήτησαν να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό, ο οποίος δίνει τόση δύναμη στους πιστούς του και να βαπτιστούν. Λέγεται ότι εκείνη την ημέρα βάπτισε 5.000 ανθρώπους και τους οδήγησε στη ζωή της πίστεως και στο φως του Χριστού. Την αγάπη και την εκτίμηση στο πρόσωπο του Αγίου Αβερκίου στην Ιεράπολη στερέωσε και η θεραπεία μιας διακεκριμένης τυφλής γυναίκας της πόλεως, της Φρύγελας. Αυτή ήταν μητέρα του άρχοντος Ποπλίωνος και είχε φτάσει ως εκείνην η φήμη της αγιότητος του αρχιερέως. Επιθυμώντας να τον ακούσει, ζήτησε και την οδήγησαν στον τόπο που συνήθιζε να διδάσκει ο Άγιος. Ο λόγος του γλυκής και αληθινός μπήκε σαν φως και γνώση στην ψυχή και στο νου της. Συγκινημένη τον πλησίασε για να του υπεί: «Οι λόγοι σου φώτισαν την ψυχή μου. Θέλω να γίνω χριστιανή». Ο επίσκοπος συγκινημένος ακούμπησε το χέρι του στο κεφάλι της και προσευχήθηκε να ανοίξουν και τα μάτια του σώματος καθώς άνοιξαν και τα μάτια της ψυχής της. Και η τυφλή είδε. Αντίκρισε με ανέκφραστη συγκίνηση τους ανθρώπους, τον ήλιο, την πλάση. Και δόξασε τον Θεό των χριστιανών που έκαμε πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Αλλά την ευεργητική του δράση ο Άγιος επεξέτεινε και έξω από τα όρια της Φρυγίας. Έτσι τον βρίσκουμε στη Ρώμη, επιθυμώντας να προσκυνήσει την πόλη στην οποία χύθηκαν τόσα μαρτυρικά αίματα,
καθώς και των πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Εκεί του δόθηκε η ευκαιρία να ασκήσει το αγαπημένο του έργο της διδαχής και του κηρύγματος με πλούσια και πάλι καρποφορία. Με την προσευχή του θεράπευσε από δαιμόνιο την 16χρονη κόρη του Αυτοκράτορο στην Λουκύλα. Η νέα ήταν αραβωνιασμένη και ετοιμαζόταν να παντρευθεί όταν την κατέλαβε ακάθαρτο πνεύμα που την ταλαιπωρούσε πολύ καιρό. Ο Αυτοκράτορ Μάρκος Αντωνίνος και η σύζυγός του Φαυστίνα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Άγιο προσφέροντάς του χρήματα, μα αυτός αρνήθηκε. Ζήτησε μόνο να ευεργετήσουν τους φτωχούς της Ιεραπόλεως και να χτίσουν λουτρά στην περιοχή που υπήρχαν θερμά ιαματικά νερά. Φεύγοντας από τη Ρώμη, πήγε στην Συρία και περιόδευσε τις κυριότερες πόλεις της. Με τη διδασκαλία του ήλκυσε πολλούς ιδωρολάτρες στην πίστη του Χριστού και ενίσχυσε τους πιστούς. Με ζήλο κήρυξε την αλήθεια των δογμάτων της πίστεως για να αποδείξει την πλάνη του αιρετικού Μαρκίωνος. Στην συνέχεια έφερε τα βήματά του και στην Μεσοποταμία, γιατί και εκεί είχαν μεταφυτευθεί αιρετικές δοξασίες. Με όπλο ακαταμάχητο το κήρυγμα του Ευαγγελίου κατά της πλάνης και της αιρέσεως, ειρήνευε παντού την Εκκλησία. Και αφού πέρασε και από την Κιλικία, την Λυκαονία, την Πισιδία και την Φρυγία ολόκληρη, κατέληξε και πάλι στην επισκοπική του έδρα στην Ιεράπολη. Οι χριστιανοί τον είδαν με πολλή αγαλίαση να επιστρέφει κοντά τους. Ύστερα περιόδευσε όλη την επαρχία του, κηρύττοντας και βαπτίζοντας κατηχουμένους. Είχε επιτελέσει ήδη τεράστιο αποστολικό και επισκοπικό έργο. Ήταν ώρα να αναχωρήσει από τη γη και να πάει στον Κύριό του. Σε όλη του την ζωή στάθηκε όλος φως. Φωτεινή η πορεία του και το παράδειγμά του ήταν το προήμιο του Παραδείσου και της ολόφωτης Βασιλείας του Θεού προς την οποία όδευε. Ετοίμασε τον τάφο του και έγραψε και την επιτάφια πλάκα του. Εκοιμήθη σε ηλικία 72 ετών, αφήνοντας πίσω του ίχνη ολοφώτινης πορείας στη γη. Πορείας που στάθηκε μια ζωντανή δοξολογία του ονόματος του Θεού για την παραδειγματικά ενάρετή του ζωή και τους αποστολικούς του κόπους για την διάδοση των Ευαγγελικών Λόγων η Εκκλησία μας τον τιμά ως Όσιο και εις Απόστολο. Ό,τι κάνουμε στην ζωή μας, από την μικρότερη ως την μεγαλύτερη πράξη, από την ευτελέστερη ως την σπουδαιότερη, πρέπει να αποβλέπουν στην δόξα του Θεού. «Πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε», μας συμβουλεύει ο λόγος του. Όλες οι γραμμές που χαράσουμε με τις πράξεις της ζωής μας πρέπει να συναντώνται στο ίδιο κέντρο, στον Θεό. Έτσι θα δοξάζουμε το όνομά Του. Και με το παράδειγμά μας θα παραδειγματίζουμε και άλλους το καλό, για να δοξάζεται και δι' εκείνον ο Θεός. Αυτό υπογραμμίζει και την ευθύνη μας στο να προσέχουμε την διαγωγή μας, στο να ελέγχουμε τον εαυτό μας, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος κάποτε να γινόμαστε κακό παράδειγμα και ίσως τότε και αφορμή, αντί να δοξάζεται, να βλασφημείτε το όνομα του Θεού εξαιτίας μας. Οι χριστιανοί έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα μυριάδων Αγίων για να πορευόμαστε ως φώτα λάμποντα στη γη, φωτίζοντα τον κόσμο και δοξάζοντα τον Πατέρα ημών. Φθάνει να κάνουμε και δικό μας τον στόχο που ορίζει ο Απόστολος Παύλος γράφοντας τους Κορινθίους. «Τα πάντα δι' ημάς είναι η χάρις πλεονάσασα δια των πλειώνων την ευχαριστίαν περισσεύσει εις την δόξαν του Θεού».